Την δική του απάντηση θέλησε να δώσει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης στα όσα ανέφερε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη, Νίκη Δραμανίδου, αναφορικά με το ζήτημα των σχολικών κτηρίων και την εμπλοκή του ΤΑΙΠΕΔ σε αυτές τις υποθέσεις. Ο κύριος Λαμπάκης ξεκαθάρισε πως αυτά που ελέγχθησαν από την κυρία Δραμανίδου είναι ανακρίβειες και σε ό,τι αφορά στα δύο σχολεία της Αλεξανδρούπολης που θα γίνουν στο ΚΕΓΙ αλλά και στο Λύκειο των Φερών έχουν δρομολογηθεί και θα γίνουν με χρήματα του ΕΣΠΑ. Δεν είναι έτσι. Και βέβαια εγώ σέβομαι την αντίθετη από τη δικιά μου ιδεολογία και απολύτως τη σέβομαι. Αλλά μέχρι εκεί που δεν ακούγονται ανακρίβειες και μέχρι εκεί που οι ανακρίβειες αυτές δημιουργούν ανησυχία. Καταρχήν, και φέραν παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, τα σχολιά που από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιούν. Δηλαδή το ΓΕΛ, το Γενικό Λύκειο Φερών και το Λύκειο και Γυμνάσιο της Αλεξανδρούπολης στο ΚΕΓΙ. Καταρχήν, αυτά τα τρία σχολεία είναι ενταγμένα τα δυο και υπό ένταξη το άλλο μέσα στο ΕΣΠΑ. Και θα κατατεθεί, όπως κατατέθηκαν για τα δυο του της Αλεξανδρούπολης, σε λίγο η μελέτη από τις κτηριακές υποδομές ΑΒΕΠΣΟΝ, αλλά όχι με χρηματοδότηση μέσα από προγραμματική σύμβαση με το Δήμο των οικοδομικών της ανωνύμου εταιρείας, ή από ευρωπαϊκό δάνειο της ανώνυμης εταιρείας, αλλά μέσα από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή ευρωπαϊκά χρήματα όπως χτίστηκαν ένα σωρό σχολεία. Αυτά τα σχολεία λοιπόν δεν θα πάνε εκεί και δεν κινδυνεύουν από τίποτα. Ο κύριος Λαμπάκης υποστήριξε πως η βασική διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις με την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων δεν αλλάζει, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και σημείωσε πως στην περίπτωση που κάποια στιγμή συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που προστάζει το γενικό καλό και το ΤΑΙΠΕΔ πάει να εκποιήσει κόντρα στο λαό, τότε και πάλι, είπε ο κύριος Λαμπάκης, θα αγωνιστούμε ανάλογα. Όλα τα κίνητα αυτά πηγαίνουν στο μεγάλο Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πουληθεί ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται μέσα σε χρήση σχολείο και όχι άλλη χρήση? Τι να το κάνει λοιπόν ένας ιδιώτης αυτό? Και αυτό το σχολείο δεν θα περνάει μέσα από το κτηριολογικό της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου αυτή έχει το δικαίωμα να ορίζει αν χρειάζεται να κτιστεί ένα σχολείο και πώς θα κτιστεί, και την επικύρωση από τον Περιφερειακό Διευθυντή και την επικύρωση από το Υπουργείο Παιδείας. Για όνομα του Θεού, αυτά δεν αλλάξαν. Και το τι σε λίγο θα μας πούν, ότι επειδή έχει το ΤΑΙΠΕΔ, θα ορίζονται και τι μαθήματα θα διδάσκονται μέσα. Για όνομα του Θεού. Τα σχολεία δεν κινδυνεύουν.